μου είναι Σπύρος Παπαδόπουλος. Το καλλιτεχνικό μου όνομα είναι Τραγουδόσαυρος. Ασχολούμαι επαγγελματικά με το τραγούδι, αλλά όχι με έναν τέτοιο επαγγελματικό τρόπο που να βιοπορίζομαι από αυτό. Οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές μου είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ακούν μουσική και καταλαβαίνουν αυτό που κάνω. Δεν φοβάμαι κανέναν από την κριτική επιτροπή. Δεν νομίζω ότι έχω να φοβηθώ κάτι. Δεν ξέρω αν εκείνοι βέβαια έχουν να φοβηθούν επειδή θα ακούσουν ότι βγαίνει ένας τραγουδόσαυρος στη σκηνή. Τι θα μας δείξει σήμερα? Κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Α, κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είμαστε γεννημένοι για τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Οπότε καλή επιτυχία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας. Πώς ονομάζεστε? Τραγουδόσαυρος, έτσι όπως θέλω να με ξέρει ο κόσμος. Πώς το είπα, πείτε το άλλη μία, γιατί μ' άρεσε αυτό. Τραγουδόσαυρος. Ακούς, Γρηγόρη? Είναι character. Ναι, το ακούω, το ακούω. Πώς προέκυψε αυτό? Επειδή δεν κάνω διακρίσεις στη μουσική, επειδή αυτό που στην Καθομιλουμένη λέμε, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Πείτε μου κάτι, τι θα μας παρουσιάσετε? Θα σας παρουσιάσω κάτι αρκετά ιδιαίτερο. Ανυπομονούμε να σε ακούσουμε. Η σκηνή είναι όλη δική σου. Ευχαριστώ. Θέλω όμως βοήθεια. Να κρατάτε το ρυθμό. Έτσι όλοι μαζί. Έτσι, μπράβο. People let me tell you I work hard every day. I get up out of bed. I put on my clothes. 'Cause I've got bills to pay. Now ain't that easy, but I don't need no help. I've got a strong will to survive. And I've got a deeper love, a deeper love, a deeper love inside. And I call it po 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 deeper love. Θα τρελαθώ. Κι εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα. Βρείτε μου κάποια που να έχει καρδιά. Κι εγώ θα γίνω από τα πιο καλά παιδιά. Και πριν αγαπήσεις κάτι.
ξανά, ξανά, ξανασκέψου το. Μπράβο, Σπύρο. Μπράβο. Αυτή η τρέλα, αυτή η τρέλα να μπερδεύεται τα τραγούδια, πώς προέκυψε? Από μικρός άκουγα πραγματικά τα πάντα. Να σου δώσω να καταλάβεις, είχα πάει σε ένα metal club όπου θα γινόταν μια συναυλία metal, δεκαετία τώρα, τέλειο 80, και μάλιστα thrash συναυλία. Και ο ηχολήπτης έπαιζε κάτι Europe, κάτι Bon Jovi και κάτι τέτοια μέχρι να αρχίσει η συναυλία. Εγώ είχα μαζί μου μια κασέτα που νόμιζα ότι ήταν μόνο metal. Και πηγαίνω στον ηχολήπτη και του λέω, συγγνώμη, σε thrash metal συναυλία είμαστε και βάζεις Bon Jovi και Europe. Μου λέει, δεν έχω τίποτα άλλο. Του λέω, πάρε αυτή. Εμέλαντε που είχα κάνει λάθος. Και ξεκινάει... Το σωστό το λάθος. Το σωστό το λάθος. Και ξεκίναγε με το black metal των Venom και συνέχιζε με το... Και η πλάκα πια είναι ότι κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Όλοι ήταν... Τι ωραίος τύπος είσαι, Σπύρο μου. Και καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια που είχες το θάρρος μπροστά σε δύο τέτοιες γυναίκες να τραγουδήσεις αυτό το τραγούδι για τις γυναίκες. Εγώ θα πατούσα το χ. Γιατί πραγματικά με εκνεύρισαν πάρα πολύ οι στίχοι. Και το εννοώ, δεν το λέω απλά για να το πω. Εμένα να δείτε, εάν δείτε το βίντεο κλιπ που έχω φτιάξει για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, θα δείτε ότι είναι αντίδραση στον εντελώς μισογύνικο στίχο αυτού του τραγουδιού. Ωραία. Που επαναλαμβάνω. Να τελειώσουμε εκεί τουλάχιστον τη δική μας συνομιλία, ναι, ναι, ναι. Γιατί με καλύπτει με αυτό που είπες. Okay. Λοιπόν, εμένα με τρελαίνει όλη αυτή, όπως καταλαβαίνεις, η τρέλα μας στο κεφάλι σου, γιατί έχω και εγώ την πατρινοκεφαλονίτικη έτσι, πετριά και μπορώ και έχω μια συγγένεια μαζί σου. Δηλαδή, με μεγάλη χαρά θα ήθελα να μοιραστούμε τη σκηνή μαζί σε κάποιον παράσταση. Πολύ ευχαρίστω. Από μένα, αγάπη μου, είναι ναι, στην τρέλα. Γρηγόρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το ζήσα σήμερα αυτό, γιατί χαίρομαι να συναντάω τόσο ταλαντούχους ανθρώπους στην Ελλάδα και από μένα είναι ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι μοναδικός, διαφέρεις από όλους τους υπόλοιπους, έχεις τη φωνάρα σου. Αν σε ενδιαφέρει η γνώμη μου, φυσικά ναι, είναι και από μένα. Σπύρο μου, εμένα αυτό που μου κάνει έτσι ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι όλο αυτό που έκανες δεν έχει καμία σχέση με την εμφάνισή σου. Με εντυπωσιάζει πάρα πολύ το κοντράστ αυτό. Σύντομα είσαι πάρα πολύ πικάντικος, ενώ δεν σου φαίνεται. Πικάντικος. Αυτό λοιπόν με κάνει να φυσικά να πω ναι, γιατί θέλω να περιμένω πραγματικά την επόμενη φάση, να δω τι θα κάνει. Και πάλι, ειλικρινά προς όλους και στους τέσσερις, αλήθεια σας το λέω, δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Εμείς αγαπητοί, γιατί άλλο δαγκώνεις και άλλο γεύεσαι μαζί σου. Είναι υπέροχο αυτό. Τι ωραίο αυτό που είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάτε στην επόμενη φάση με τρέλα! Ευχαριστώ πολύ.